Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σα από την ΑΛΦΑ Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα τη ημέρα από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Φράκη. Πρώτα, όμω, θα δούμε σε τίτλου τι κυριότερε ειδήσει. Ενισχύσει σε μικρέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει σε παραμεθόρειε περιοχέ. Σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα στον Εύρο. Τι λέει Νατά Σαγκαρά Αναστέλει τη λειτουργία τη νομική κομμωτινή. Στον Πρωθυπουργό θέλουν να δουν φορεί από την κομμωτινή. Ο υποψήφιο βουλευτή με το κοινάλ στον Εύρο Γιώργος Δόλιος μιλά για όλου και για όλα στην ΑΛΦΑ Τηλεόραση. Το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών από τον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη Παύλο Μιχαηλίδη. Ω ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα των Εύρων, χαρακτηρίζει τη διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομία η βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά Σαγκαρά, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομία για την ίδρυση τη Αναπτυξιακή Τράπεζα και στο πλαίσιο νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων. Συμπεριλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει την ενίσχυση σε μορφή επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομία για την ίδρυση τη Αναπτυξιακή Τράπεζα και το πλαίσιο νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων. Συμπεριλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει την ενίσχυση σε μορφή επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίε δραστηριοποιούνται στην παραμεθόριο και σε λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ. Η Νατάσα Γκαρά κατά την τοποθέτησή τη στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου, όπου ξεκίνησε ήδη συζήτηση για το παρόν νομοσχέδιο, υπογράμισε πω είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται ένα τέτοιο ενισχύσεων σε επιχειρήσει προσπάθειε του παρελθόντο, όπω η επιδότηση του κόστου εργασία 12%, δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τι επιχειρήσει, γιατί λειτουργούσαν σε ένα προσδιορίστο καθεστώ. Στο άρθρο 41 του παρόντο νομοσχεδίου, προβλέπεται η νομοθέτηση ενό νέου πλαισίου ενισχύσεων σε υφιστάμενε επιχειρήσει, σε παραμεθόρειε περιοχή, σε τομεί βιομηχανία, μεταποίηση νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλε που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να αγγίξει και τα 200.000 ευρώ σε δύο έτη από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η βουλευτή Σεύρου του Συμπ υπογραμμίζοντα την επιτακτική ανάγκη για έμπρακτη στήριξη αυτών των επιχειρήσεων που άντεξαν και συγκράτησαν τη δραστηριότητά του, κατά την τοποθέτησή τη κατέθεσε και μία σημαντική πρόταση προστίκη στο συγκεκριμένο άρθρο με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και την προστασία των εργαζομένων. Πρότεινε το ποσοστό ενισχύσεων να είναι αντιστρόφω ανάλογο με το δυναμικό των θέσεων εργασία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να ενισχυθούν με μεγαλύτερο ποσοστό επί του οι επιχειρήσει που απασχολούν λιγότερου εργαζόμενου. Αυτό θα οδηγήσει τόσο στην ανάπτυξη μιστών, όσο και στη δημιουργία νέων αναγκών στο συγκεκριμένο άρθρο, περιέχεται ένα πολύ σημαντικό μέτρο που θα μειώσει το λειτουργικό κόστο στι μικρέ επιχειρήσει που συνήθω δραστηριοποιούνται σε δύσκολε και μη ανταγωνιστικέ συνθήκε. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και άμεσα θα δημοσιευθεί και η κοινή υπουργική απόφαση που θα ορίζει τι κατηγορίε των δικαιούχων, τα γενικά αντικειμενικά κριτήρια επιλογή των περιοχών, το ακριβέ είδο, τη μορφή αλλά και το ύψο των επιχορηγήσεων. Σε παραμεθόριε περιοχέ σε τομεί βιομηχανία, μεταποίηση νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλου τομεί που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να αγγίξει έω και τι 200.000 ευρώ σε δύο έτη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η ενίσχυση που προβλέπεται συνδέεται με το μισθολογικό κόστος, άρα με την υποστήριξη και ενίσχυση της εργασίας στις περιοχές αυτές. Παρά την κρίση και αρκετά δομικά προβλήματα, οι επιχειρήσει αυτέ άντεξαν και συγκράτησαν τη δραστηριότητά τους αλλά και ενεργέ θέσει εργασία. Και γι' αυτό, όχι μόνο αξίζουν τη συνεχή στήριξή μα, αλλά και η ενίσχυσή του είναι αναγκαία για την υποστήριξη και τη εργασία. Θα μου επιτρέψετε όμως εδώ να κάνω μία ίσω τολμηρή πρόταση και θα πρότεινα να προβλέψετε το ποσοστό ενίσχυσης να είναι αντιστρόφως ανάλογο με το δυναμικό θέσεων εργασίας των επιχειρήσεων. Να ενισχυθούν δηλαδή με μεγαλύτερο ποσοστό επί του κόστου της εργασίας οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους εργαζόμενους αναλογικά ώστε να έχουν κίνητρο αύξησης όχι μόνο στους μισθούς αλλά και στη δημιουργία νέων αναγκαίων προσλήψεων. Επιστολή στον Υπουργό Προστασία του Πολίτη, στην κυρία Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και στον αρχηγό τη Ελληνική Αστυνομία, απέστειλε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδα, ζητώντα ενίσχυση με προσωπικό λόγο τη αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Στην επιστολή γίνεται λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι τη περιοχή, καθώ έρχονται αντιμέτωποι στα σπίτια του, στα αγροκτήματά του και στι αποθήκε του με μετανάστε και τονίζεται ο κίνδυνο εμφάνιση φαινομένων αυτοδικία. Για μια φορά γινόμαστε μάτι Έχουμε συνεχόμενη αλληλογραφία προς το Υπουργείο και στο Αρχηγείο. Ζητούμε την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Και λέμε το εξή. Εδώ πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε την περιοχή σε γενικότερα. Να κοιτάξουμε την ασφάλεια του πολίτη. Εδώ το θέμα τι είναι να ξεφύγει. Έρχονται, μπαίνουν μέσα παράτυποι μετανάστες κόσμος και κόσμο πάει πολύ. Είμαστε πολύ λίγοι σαν δύναμη αστυνομικών που μπορούμε να καλύψουμε ένα τόσο μεγάλο ποτάμι κατά μήκο του και να μην αφήσουμε να περνάει ούτε ένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πολύ καλά επί σειρά δεκαετιών ότι τα κυκλώματα έχουν βρει διάφορε διόδου από το ποτάμι και μετά του διοχετεύουν μέσω του ορεινού όγκου του, του Βορείου Εύρου για να πηγαίνουν του παράτυπου μετανάστε να του διοχετεύουν προ την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν βρει χιλιάδε σημεία πηγαίνουν σε χωριά εγκατελειμμένα, δημιουργούν προβλήματα στου συμπολίτε μα. Έχουμε πει κατ' επανάληψη. Θέλουμε να μα ενισχύσουν με κόσμο, ώστε να διαφυλαχθεί το ποτάμι, γιατί ό,τι γίνεται, ό,τι περνάει από εκεί μετά είναι δύσκολο να το εντοπίσουμε. Θέλουμε ηλικοτεχνικό εξοπλισμό. Θέλουμε τι κάμερε εδώ και πέντε χρόνια έχουν παγώσει. Είπανε ξαναείπανε για κάτι διαγωνισμού με κάμερε που μπορούσαμε να καλύψουμε να δούμε να ελέγξουμε το ποτάμι με, με τα οχήματά μας. Έχουμε μιλήσει χιλιάδε φορές. Δηλαδή, Πώ πρέπει να. Η, η, η κοινωνία είναι, βράζει σε αυτό το θέμα. Πάτε στα χωριά να δείτε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Κλειστή θα παραμείνει και πάλι η νομική σχολή Κομωτινή ω ένδειξη διαμαρτυρία για την ίδρυση τη τέταρτη νομική σχολή στην Πάτρα. Η Γενική Συνέλευση τη Σχολή αντιδρά στην ίδρυση τη νομική στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδεία. Την ίδια ώρα, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, καθηγητέ και φοιτητέ τη Νομική Σχολή του Δημοκρατίου ζήτησαν τη συνδρομή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ τη Ροδόπη για να δουν τον Αλέξη Τσίπρα. Με ανοιχτή επιστολή, τα μέλη τη Επιτροπή Αγώνα του Φοιτητικού Συλλόγου τη Νομική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου τη Τράκη, Κώστα Βάρναλη, και είναι του τοπικού πολιτικού οι οποίοι αντί να αγωνίζονται για μείζωνα ζητήματα του τόπου, σχεδόν όλοι του κοφεύουν και φαίνεται να ασχολούνται μόνο με του προεκλογικού του αγώνε. Η επικείμενη ίδρυση νομική στην Πάτρα συνιστά ένα κακοπεγμένο θέατρο του παραλόγου, φωνάζουν οι φοιτητέ τη νομική, οι οποίοι θυμίζουμε πω το περασμένο διάστημα βγήκαν στον δρόμο προκειμένου να ανακόψουν την τροπή των πραγμάτων. Την ανοιχτή του επιστολή την απευθύνουν όπω γράφουν προ του αποφεύγοντα κυβερνητικού αξιωματούχου, τη Βουλή των Ελλήνων, του ολιγορούντε θεσμικού φορεί τη περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και βουλευτέ των Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχε, Δημάρχου, Λοιπού Αυτοδιοικητικού και ενδιαφερόμενου πολίτε. Με μεγάλη μα δυσαρέσκεια, διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδεία συνεχίζει απαραμείωτα τη ρητορική του. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι άνευ διαλόγου και παραμικρή διάθεση για διαβούλευση. Η νομική στην Πάτρα προχωράει, μια και οι πολλαπλέ αντιδράσει καταλάγιασαν. Η ειλικρίνεια και η εντιμότητα των εμπνευστών του λεγόμενου πολιτικού. Νομοσχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει και την ίδρυση σχολή νομικών επιστημών με έδρα την πόλη των πατρών, εξαντλείται σε ένα κατάσχετο παζάρι, ένα λυσβερίσι και μια εργολαβική αντίληψη που καιρό τώρα διεξάγεται μεταξύ του κυρίου Γαυρόγλου και των λοιπόν ηθινών των αυτή τη αχρία τη και ξεκάθαρα χρησιμοθυρική πρωτοβουλία, αναφέρεται στην επιστολή, με του φοιτητέ να κατηγορούν τον Υπουργό για αντιφατικέ δηλώσει και προεκλογικό ξεπεσμό. Στη συνέχεια, απευθύνονται στου τοπικού φορεί τη Τράκη για να διαπιστώσουν ότι η αδιαλαξία και η κυβερνητική αλαζονία έχουν και τα όρια του. Η η ακριτική νομική τη Θράκη ήδη νιώθει να έρχεται η ακαδημαϊκή και η επιστημονική τη συρρήκνωση. Η αγωνία των δεκάδων χιλιάδων φοιτητών και αποφύτων τη, των οποίων η σημερινή παρουσία αντανακλάται υπερήφανα σε εγχώριο και διεθνέ περιβάλλον, είναι αμοιότητη και απόλυτα δικαιολογημένη, αφού παρακολουθούμε ένα κακοπέγμένο θέατρο του παραλόγου εδώ και αρκετό καιρό τώρα. Η ακριτική μα νομική, εδώ που κάνουμε τα όνειρά μα, εδώ που χαράσουμε του επιστημονικού μα ορίζοντε, όντα απομακρυσμένοι μένα από το κλεινό όμω στην επιστήμη μα, θα χάνει Τη επιστημονική αποκέντρωση. Καλούμε εδώ και τώρα όλου του θεσμικού φορεί κεντρικού και αποκεντρωμένου, ιδίω τη Περιφέρεια, να εκτελέσουν το στοιχειώδε καθήκον αφοσίωσή του στον Ακαδημαϊκό Πατριωτισμό του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου τη Τράκη, αναλαμβάνοντα χωρί περιφράσει και άλλα ρητέ σαφεί και ολοκληρωμένε δημόσιε δεσμεύσει για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, οι οποίοι ζητούν από του κυβερνητικού βουλευτές να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ένα είναι το βέβαιο: Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Έχουμε όλη την κοινωνία στο πλάι μα, καταλήγουν Πάντω, πρόταση απευθεία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και όχι με τον Υπουργό Παιδεία για το θέμα τη ίδρυση νομική σχολή στην Πάτρα κατέθεσε δημόσιο ο Δήμαρχο Κομωτινή Γιώργο Πετρίδη. Την πρόταση αυτή την κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε παρόντων καθηγητών και φοιτητών τη νομική σχολή του Δημοκρατίου. Η Λευκή και ω έκαθηγητρια και μέλο τη Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί στην νομική σχολή απευθύθηκε στο σώμα ζητώντα μία δραστική αντίδραση κατά τη νομική σχολή στην Πάτρα που δεν γίνεται όπω είπε με ακαδημαϊκά κριτήρια και σαφώ θα υποβαθμίσει τη νομική σχολή που ήδη πλήττεται από την υποστελέχωση. Η πρόταση του Δημάρχου περί απευθεία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και όχι με τον Υπουργό Παιδεία για το θέμα τη ίδρυση τη νομική σχολή στην Πάτρα έγινε δεκτή από όλου πλην του Νίκου Φακυρίδη, ο οποίο πρότεινε αντιδράσει και κινητοποίησει. Η πρόταση του Δημάρχου θα τεθεί από την κυρία Κιωσέη, υπόψη τη Γενική Συνέλευση τη νομική σχολή την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να ζητήσουμε τη συμπαράσταση των βουλευτών του νομού. Θεωρώ ότι είναι δεδομένη, αλλά θα πρέπει να τη ζητήσουμε και να εκφραστεί αυτή η συμπαράσταση των βουλευτών του νομού και με τη δική του παρουσία, ω πρόταση το καταθέτω αυτό, να επισκεφθούμε, να ζητήσουμε να επισκεφθούν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Να του εξηγήσουμε κάποια πράγματα που ενδεχομένω να μην τα έχει αντιληφθεί, γιατί δεν αμφισβητούν την ευφία του, ευφυέστατο είναι ο άνθρωπο, αλλά μπορεί να μην έχει τα δεδομένα, τα πραγματικά. Συνήθω, πολλέ φορέ αυτέ τι περιπτώσει υπάρχουν τα διάφορα συμφέροντα, όχι απαραίτητα οικονομικά, προσωπικά, ακαδημαϊκά, τοπικιστικά ή οτιδήποτε άλλο, τα οποία παρασύρουν ακόμα και αν έξιμο πρωθυπουργό σε μια λάθος απόφαση. Η πρότασή μου, επομένως συνάδελφοι, είναι πέρα και έξω από οποιασδήποτε τοπικέ κινητοποίησεις που δεν παράγουν αποτέλεσμα, να άμεσα, σύντομα, σε συντονισμό και σε συνεργασία και με μπροστά το Πανεπιστήμιο, Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα την πικρία του για την αγνόηση των επιχειρημάτων τη επιστημονική κοινότητα στο Δημοκρήτου Πανεπιστήμιο τη Τράκη αλλά και του συνόλου των φορέων και των κατοίκων τη Τράκη. Εκφράζει με ανακοίνωσή του προ το Υπουργείο Παιδεία ο Μητροπολίτη Μαρονέ Εκομοτινή, ο κ. Παντελέμων, αμέσω μετά τη γνωστοποίηση για την ίδρυση τη 4 Νομική Σχολή στην Πάτρα. Ω πιμενάρχη τη τοπική εκκλησία, αναφέρει ο Σεβασμιότατο, θα ήθελα να εκφράσω προ το Υπουργείο Παιδεία την πικρία μου για την αγνόηση των επιχειρημάτων τη επιστημονική κοινότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου τη Τράκη αλλά και του συνόλου των φορέων. Των κατοίκων τη Θράκη. Πικρία για το έθο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του στο διάλογο να πρωταγωνιστούν όταν μία κουόντων, αλλά και να αγνοεί το κορυφαίο ιστορικά ρόλο των γραμμάτων σε κάθε μεθοριακή επικράτεια. Η δε πιθανή φράση νύπτοτα χείρα μου, αποποίηση ευθυνών για κάθε επόμενο, μελλοντικό αποτέλεσμα ποτέ δεν ήταν λιτρωτική, ούτε όταν λέχθηκε, ούτε μετέπειτα. Αυτά λοιπόν αναφέρει ο Σεβασμιότατο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Ξεπέρασαν τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα για το Ταϊπέ το 2018, χρονιά ρεκό. Για το ταμείο, όπω δήλωσε ο εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριο Άρης Ξενόφο, κατά τη διάρκεια συμποσίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη από την Ελληνική Επιτροπή του Διεθνού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ω πύλη ανάπτυξη για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, μετά το Πάσχα, τώρα ανακοίνωσε ο κύριο Άρης Ξενόφο, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικέ διαδικασίε για τα λιμάνια σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα. Μετά το Πάσχα θα αρχίσουν οι διαγωνιστικέ διαδικασίε για τι υποπαραχωρήσει δραστηριοτήτων στα λιμάνια τη Αλεξανδρούπολη και τη Καβάλα, όπω γνωστοποίησε ο εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔΑ Άρη Ξενόφο, στο πλαίσιο του συμποσίου που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Επιτροπή του Διεθνού Εμπορικού Μελητηρίου με θέμα Η Θεσσαλονίκη Πύλη Ανάπτυξη για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Όπω διευκρίνησε στη συνέχεια σε συνάντηση με δημοσιογράφου ο κ. Ξενόφο, θα πραγματοποιηθούν δύο ξεχωριστοί διαγωνισμοί, αλλά ταυτόχρονα ώστε να υπάρχει δυνατότητα κατάθεση προσφορών από ενδιαφερόμενου και για τα Δύο λιμάνια. Το επόμενο κύμα διαγωνισμών για περιφερειακά λιμάνια θα αφορά στην Κέρκυρα, την Ιγουμενίτσα και το Βόλο εντό του 2019, πιθανότατα στο τρίτο τρίμηνο του έτου. Εντό του επόμενου διμήνου, επίση, πάντοτε κατά τον εκτελεστικό πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, πρόκειται να βγει στον αέρα και ο διαγωνισμό για την Μαρίνα Ρέτσου στην Θεσσαλονίκη. Επί του παρόντο, βρίσκεται στο στάδιο τη ολοκλήρωση η νέα στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιλαμβάνει και το νέο ειδικό χωροταξιακό σχέδιο. Λοιπόν, τώρα κυρίε και κύριοι, θα αλλάξουμε εντελώ το μακεκλίμα. Θα πάμε ουσιαστικά στην κεντρική πολιτική σκηνή, μια και έχω απόψε την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον πρώην Υπουργό και πρώην Βουλευτή, αλλά ε, 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 πάλι υποψήφιο βουλευτή με το κοινάλ στον Εύρωο, τον κύριο Γιώργο Ντόλιο. Έχει πολλέ ιδιότητε ο κύριο Ντόλιο. Άλλωστε, είναι ένα άνθρωπο που, αν μη τι άλλο, συμφωνεί κάποιο ή δεν συμφωνεί με τι απόψει του. Σίγουρα γίνεται κατανοητό ε, σε αυτά που θέλει να πει και σε αυτά που θέλει να περάσει προ τα έξω, προ τον ε, κόσμο. Κύριε Ντόλιο, καλησπέρα σα. Σα ευχαριστώ θερμά σας. για την παρουσία σα απόψε σήμερα και. Ε, 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 αυτό που λέω το εννοώ. Αν μη τι άλλο, είστε ένα άνθρωπο που αυτά που λέει ξέρει πώ θα τα πει και θα τα κάνει και κατανοητά. Και γίνονται κατανοητά. Δεν το συναντάμε από όλου του πολιτικού, ξέρετε αυτό. Ειδικά την τελευταία περίοδο. Καλά, Νομίζω ότι οι πολίτε δεν έχουν αντιληφθεί ποιο λέει τι. Εσεί όμω το είχατε πάντα αυτό. Όχι μόνο τώρα και χρόνια πριν. Έλεγα πολλέ φορέ μεταξύ σοβαρού και αστείου, ειδικά όταν ξεκίνα κατά πρώτα χρόνια τη δημοσιογραφία, ότι τον κύριο Ντόλιο, ακόμα και καιρό να τον βάλει να πει, θα το πει τόσο κατανοητά που μπορεί και να. που δεν είστε μετρολόγο, έτσι, ναι. αλλά τόσο κατανοητά. Θα το καταλάβουν όλοι. Αυτό ξέρετε έχει ταλέντο. Το χάρισμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα τη απόψηνή μα τηλεοπτική συνάντηση. Θα ξεκινήσω με το πρόσφατο συνέδριο που έγινε πριν από λίγε ημέρε με το Κινάλ. Ήσασταν παρόν. Θέλω να ακούσω ένα δικό σα πρώτο σχόλιο. Αυτό ο ενιαίο φορέα, αυτή η ενιαία λειτουργία τελικά θα επιτευθεί. Και επιτυχάνεται. Θα επιτευχθεί εκ των πραγμάτων. Επιτέχθη ήδη με την έννοια ότι εξελέγει νέα κεντρική επιτροπή. Εξελέγει. Ήταν ολέθριο λάθο από την πλευρά τη ηγεσία όλων των σχηματισμών που επιχείρησαν την προηγούμενη φορά να κάνουμε έναν ενιαίο φορέα. Τότε δεν έγιναν εκλογέ και τότε με ποσοστώσει επιχειρήθηκε και κατέληξε στο να συγκροτηθεί μια κεντρική επιτροπή. Τόσο τη 100% το παζό, όσο τη εκατό. Το ποτάμι, άλλο οι κινήσει πολιτών λοιπά Δεν γίνονται έτσι τα κόμματα. Αυτό που έγινε με μεγάλη καθυστέρηση είναι προ τη θετική κατεύθυνση χωρί καμία αμφιβολία. Εκείνο το οποίο έλεγα και εξακολουθώ να λέω είναι ότι επειδή μιλάμε όλοι για την αποκατάσταση τη κανονικότητα στην Ελλάδα, κυρίω όταν αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, αναφερόμαστε στα θέματα τη οικονομία εάν μιλήσουμε για την αποκατάσταση της πολιτικής κανονικότητας, εκτός από ένα δε μεγάλο δεξιό κόμμα που υπάρχει, είναι η Νέα Δημοκρατία, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ένα μεγάλο κεντρό, σοσιαλδημοκρατικό, κεντρό αριστερό, όπως θέλετε να το πείτε, κόμμα. Νομίζω ότι αυτόν τον ρόλο επιδιώκει να... Τον παίξει το Πασόκ να αποτελέσει τον καταλήτη για τη δημιουργία ενό τέτοιου μεγάλου κόμματο. Πασόκ λέτε, όχι κοινάλ. Αλήθεια είναι αυτό. Εν τη του λόγου μου μου ξέφυγε. Στην πραγματικότητα όμω η μεγάλη δύναμη έτσι. στο κοινάλ είναι, Βάση, το είναι, το Βάση, είναι, το Πασόκ. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από τα χτυπήματα. Για να μην μας. Κρυβόμαστε δηλαδή, πέρα πίσω... από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται ε, να μπουν και μία σειρά από καινούργιε, αν θέλετε, προδιαγραφέ, προποθέσει και όρου. Ωστόσο όμω το Πασόκ παραμένει Πασόκ. Και το πριν Πασόκ ξεκινήσει Συνέβειο... και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι συμμετέχουν και άλλε συνιστώσεις, θα το πω έτσι, που συναπαρτίζουν το κοινάλ, με την έννοια την εξή, ότι ε, δεν θα επιτρέψει αυτή η προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει με όρους ηγεμονικού. Δηλαδή, να έχει τη λογική ότι εγώ είμαι το μεγάλο κόμμα και όλοι εσείς είστε συμπληρώματα. Δεν πρέπει να υπάρξει αυτό. Λίγο πριν το συνέδριο, γινόταν πολλή συζήτηση για αυτό που έλεγαν οι περισσότεροι. Ότι δηλαδή η βάση θέλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά η ηγεσία το Κινάλ. Τελικά φάνηκε ότι δεν θα έπρεπε να μπούμε σε αυτή τη λογική, κύριε Υπουργέ. δεν είναι. Τουλάχιστον αυτό προέκυψε από το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα του συνεδρίου. Γι' αυτό μίλησα για ενιαίο φορέα, ενιαία λειτουργία. Κατά πόσο τελικά πρέπει, θα μπορέσει να γίνει και πράξη. Πρέπει να βρεθεί τρόπο να διευκολύνουμε μια σειρά συλλογικότητε και μια σειρά πολίτε, αν θέλετε, πολιτικά πρόσωπα να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να άρουμε τα πιθανά εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Με το ΚΙΝΑΛ θα μπορούσαν να συμμετέχουν και συμμετέχουν. Έτσι. Επομένως, με αυτήν την έννοια, παρόλο ότι η μεγάλη πλειοψηφία έλεγε ΠΑΣΟΚ, αποφασίστηκε και σωστά αποφασίστηκε... Να κατέβουμε ω κοινάλ στι εκλογέ. Προσφάτω ήρθε και η κυρία Γεννηματά στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτή την εκδήλωση που και εσεί ήσασταν παρόν, είδαμε πολλά πρόσωπα από το παλιό Πασόκ. Τώρα επιτρέψτε μου να το πω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και είδαμε και ανθρώπου οι οποίοι ε, είχαν φύγει τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με κάποιο τρόπο επιστρέφουν. Ενθαρρυντικό μήνυμα, αισιόδοξο μήνυμα δέχτε, αυτό. Είναι ενθαρρυντικό μήνυμα. Το Πασόκ, εγώ όχι απλώ δεν δρέπομαι να μιλάω για παλιό Πασόκ, είμαι περήφανο γι' αυτό και θέλω να πω το εξή. Ο Ιδωπασού τη Μεταπολίτευση είχε μια φωτεινή και μια γκρίζα πλευρά. Νομίζω ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε σήμερα είναι να εκφράσουμε αυτήν την φωτεινή πλευρά. Υπάρχουν διάφορα στίγματα με τα σκάνδαλα που έχουν βγει οι επώνυμοι δικοί μα άνθρωποι κτλ. Σε καμιά περίπτωση όμω δεν μπορούν να αλλοιώσουν την ιστορική μα διαδρομή. Μια ιστορική διαδρομή που περιλαμβάνει χιλιάδε ελέγχοι που υπηρέτησαν σε κρατικού φορεί, σε, σε διάφορε κρατικέ θέσει. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να τσουβαλιάζονται και να τους πετιούνται στον Κεάδα επειδή βρέθηκαν ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα οι οποίοι έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι. Τώρα μπροστά μα έχουμε το μεγάλο στίχημα των ευρωεκλογών. Η κυρία Γεννηματά έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη. Κάποια στελέχη από το Κινάλ φυσικά μιλούν για διψήφια ποσοστά. Αυτό θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. Εσεί πώ τα εκτιμάτε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, θεωρώ ότι όπω και να έχει, το Πασόκ στι ευρωεκλογέ θα είναι. Το Πασόκ, το Κινάλ στι εκλογέ θα είναι ανεβασμένο. Θα συμπίσει κάποιε μονάδε. Διψήφια νούμερα. Πιστεύω ότι τα, μπορούμε να, φτάσουμε και διψήφια νούμερα. Εκείνο το οποίο, για το οποίο δεν είμαι βέβαιο είναι ότι δεν θα γίνουν και εθνικέ εκλογέ μαζί. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν φαίνεται. Ο δεν... Και ο χρόνο στενεύει για να βγει ο κύριο Τσίπρα και να πει πάμε τώρα σε εθνικέ εκλογέ. Ίσως μετά ξέρετε μπορεί. Το, ξέρετε γιατί το, το θέλετε το ζήτημα. Δεν αντιλαμβάνομαι Έναν λόγο για τον οποίο ο κύριο Τσίπρα θα πάει για εκλογέ στο φθινόπωρο. Τι μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να ανατρέψει ένα από ό,τι φαίνεται αρνητικό γι' αυτόν το αποτέλεσμα, το οποίο αν μάλιστα είναι και πολύ αρνητικό, δεν θα ανατρέπεται με τίποτα. Πάντως, Εγώ κρατάω μια, λέω... μια επιφύλαξη και λέω ότι να έχουμε, ακόμη και τώρα το λέω. Να έχουμε προκήρυξη εθνικών εκλογών μαζί με του Ευρωβουλευτέ. Πάντω, σύμφωνα με την κυβέρνηση που εμένει ότι θα λήξει τη συνταγματική τη θητεία, έχει μία σειρά από μέτρα να περάσει. Έχει τα κόκκινα δάνεια, έχει τι 120 δόσει. Έχει μία σειρά από μέτρα. Οπότε, αν πάει σε εκλογέ τώρα, δηλαδή το Μάιο. Μόνο 120 δόσει είναι αυτέ που, που θα έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Είναι το επίδομα νοικίου, έχει μία σειρά από μέτρα. Καλό ή κακό, τα, τα περάσει... περιμένουν πολλοί με... άνθρωποι με αυτά. Αυτά μπορεί να τα περάσει και τώρα. Έτσι, τώρα, πριν το Πάσχα. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Εκτιμώ ότι δεν έχει πραγματικά. Δεν αντιλαμβάνουμε του λόγου. Τώρα, εάν σκέφτεται ο Τσίπρα. Α... Δεν θέλει να αποπληρώσει το δούνο του. Δεν θα έχει και ένα αφήγημα για να πάει σε εκλογέ. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Ήταν... Πιστεύετε, πιστεύετε ότι αυτό το, το θα το αντιληφθεί ο πολίτη στη τσέπη του. Δεν θα το αντιληφθεί. Πραγματικά είναι θετικό γεγονό. Το ότι επιχειρείται να, πληρωθεί, να αποπληρωθεί ένα μέρο του δανείου του Διεθνού Ταμείου εν καιρό και εξ ολοκλήρω, Γιατί τα επιτόκια τα οποία πληρώνουμε στο Δούνου του είναι πολύ υψηλά σε σχέση με αυτά τα οποία έχουμε δανειστεί από τον ESM. Τώρα, το άνοιγμα του κυρίου Τσίπρα και όλε αυτέ οι διαδικασίε που γίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα με την λεγόμενη πια προοδευτική συμμαχία. Ε, Πώ πιστεύετε ότι θα κινηθεί όλη αυτή η προσπάθεια, γέφυρε χωρί γέφυρε, ποτάμια με ποτάμια. Τι να πω, νομίζω ότι γίνεται με πολύ άκομψο τρόπο αυτή η προσπάθεια. Εγώ δεν θα έλεγα ότι καταρχήν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, στη συντριπτική τη πλειοψηφία είναι και ψηφοφόροι δική μα. Στον Εύρωο είναι και ψηφοφόροι δική μου. Έτσι. <laughs> <laughs> Προφανώ. είναι προφανέ αυτό. Επομένω, αποτάσσουμε με τα την οποιαδήποτε σχέση μαζί του, δεν θα το πω ποτέ. Θα έλεγα όμω ότι για να υπάρξει μια σύμπληψη, θα πρέπει αυτή η συζήτηση να ανοίξει με όρου πολιτικού, με όρου σοβαρού, μετά τι εκλογέ. Μετά τι εκλογέ. Γιατί σήμερα τι γίνεται. Σήμερα υπάρχουν δοσοληψίε. Είδατε συναδέλφου μα που έγιναν ξαφνικά υπουργοί. Πώ έφυγαν ή... σε μια νύχτα μέσα. Πώ έφυγαν σε μια νύχτα. Και βέβαια συναλλάσσονται και τώρα μια σειρά ανθρώπων για να βρεθούν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν γίνονται οι συμμαχίε. Έτσι δεν γίνονται οι συνεργασίε. Δεν λέω ότι μετά τι εκλογέ θα είναι όλα εύκολα. Όταν λέω με όλου τους πολιτικού, θα πρέπει να ψάξουμε καταρχήν, εάν επιχειρήσουμε να φτιάξουμε έναν ενιαίο φορέα, τι φορέα θέλουμε. Με ποιο προσανατολισμό μιλάμε για σοσιαλδημοκρατία. Μιλάει ο κύριο Τσίπρας. θα μιλήσει για σοσιαλδημοκρατία. Θα μιλήσουν μια σειρά ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμή δείχνουν ότι όχι απλώ δεν θέλουν να μιλήσουν, αλλά αποτάσσονται με πολύ μεγάλη δύναμη τέτοιου όρου. Υπ' αυτέ τι προποθέσει δεν μπορεί να υπάρξει ενιαίο Θεωρώ όμω ότι και αυτοί. Και πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις εκλογές, θα είναι διαφορετικοί. Θα μπορέσει ίσως να γίνει μια συζήτηση. Δεν λέω ότι μπορεί να καταλήξει κάπου, να ολοκληρωθεί. Θα μπορέσει όμως να γίνει μια συζήτηση. Πάντα όμως μετά τις εκλογές. Το ότι κάποιοι επιχειρούν να συγκρίνουν τον κύριο Τσίπρα με τον ε, Ανδρέα Παπαδρέου, ποια είναι η δική σας συγγνώμη. Κοιτάξτε, ε, δεν είναι η ίδια τα μεγέθη. Ούτε οι εποχές είναι όμω θα yeah. μπορούσε να έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι δεν τα κατά. Δηλαδή έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ρητορική του κτλ. Ο Ανδρέας ο είχε βάθος, είχε μόρφωση, είχε ακαδημαϊκές περγαμηνές. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο απολάμβανε του σεβασμού, όχι της Ευρώπης, όλη της Ιφιλίου. Εάν δείτε και σήμερα ακόμη, παρακολουθήστε παραδείγματο χάρη, την ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου, εύκολα τα βρίσκει κανεί στο διαδίκτυο, στην κρίση του 87, την ομιλία που έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τότε θα διαπιστώσει κανεί με πόσο διαφορετικό τρόπο απευθύνθηκε στου Αμερικάνου, στη διεθνή κοινότητα, στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία κτλ. Θα διαπιστώσει ότι, δεν, ότι απέχει παρασάγκα κυριολεκτικά το επίπεδο του λόγου τη πολιτική. Τη αντιπαράθεση που, που έκανε ο Ανδρέα Παπαδρέου με αυτό το οποίο κάνει σήμερα ο κύριο Τσίπρα. Η δική σα άποψη για τον κύριο Τσίπρα, ω Πρωθυπουργό, εννοώ έτσι. Ω Πρωθυπουργό απέτυχε. Παταγωγό θα έλεγα. Αυτά τα οποία λέει ότι βγήκαν με τα μνημόνια κτλ. θα μπορούσαν να είχαν γίνει από το 2015. Εγώ θα έλεγα ότι δεν τον συνέφερε κιόλα. Εάν ψήφιζε για πρόεδρο τη Δημοκρατία το 2015 στι αρχέ τότε θα παραλάμβανε ένα καθαρό τραπέζι, θα έλεγα, στο τέλο του 2015. Εμεί πολιτικό μέλλον δεν είχαμε, γιατί κάναμε τα μνημόνια. Φαινόταν εκείνο το πράγμα, το ξέραμε όλοι. Ο κύριο Τσίπρα οδήγησε τη χώρα σε πρόορε εκλογέ. Έχοντα αυταπάτε όπω ο ίδιο ομολόγησε. Πού μα πήγε, μα πήγε σε ένα τρίτο μνημόνιο και ένα τέταρτο, το οποίο είναι ένα ημιμνημόνιο, δηλαδή έχει υποχρεώσει, αλλά δεν έχει δανεικά. Ε, μα πήγε λοιπόν εκεί και Προσπαθεί αυτό να το παρουσιάσει σαν επιτυχία. Μα αυτό θα υπήρχε έτσι κι αλλιώ το 2015. Θα υπήρχε έτσι κι αλλιώ. Εάν κάνω μια κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, θα έλεγα ότι ίσω θα μπορούσε να γίνει κριτική, γιατί δεν βγήκαμε το 2014. Ένα χρόνο Αλλά... πριν. ένα χρόνο πριν. Όχι, είχαμε καθυστερήσει τι μεταρρυθμίσει, μα φώναζαν οι θεσμοί τότε. Ναι, γιατί, Προχωρήστε, γιατί, τρέξτε γιατί, πιο γιατί γρήγορα. Γιατί και τότε είχαμε ευρωεκλογέ, γιατί και τότε κάναμε ένα σημειωτό. Στο ίδιο σκηνικό περίπου, αλλά υπό άλλε συνθήκε. Λέω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έπρεπε να έχουμε κάνει το 2014, αυτό το οποίο έτσι κι αλλιώ θα γινόταν το 2015, είχε τελειώσει η ιστορία, το έκανε ο κύριο Τσίπρα με μια καθυστέρηση τριών-τεσσάρων ετών και γι' αυτό. Mm. Περιφανεύεται κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Δεν τα πήγε καλά. Για να έρθουμε τώρα σε εσά, υποψήφιο βουλευτή ε, ξανά με το κοινάλ στον Εύρο. Πώ πήρατε αυτή την απόφαση, κύριε Ντόλιο, mm. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινεί, το δικό σα το όνομα, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακουγόταν ε, για διάφορου, αν θέλετε. έτσι, ε, ε και το όνομά σα από διάφορε οπτικέ γωνίε. γωνίες και μ, κάποιοι λέγανε ότι θα κατέβετε δήμαρχο υποψήφιο, κάποιο υποψήφιο περιφερειάρχη. Κάποιοι... Τελικά σα είδαμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και πάλι, ω υποψήφιο βουλευτή. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να σα πω ότι και ψυχολογικά είναι δύσκολο να γυρίζει κανεί πίσω. Δηλαδή να έχει κάνει στα Υπουργεία, να έχει παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά θεμάτων. Θεωρείτε πως είναι ένα πισωγύρισμα αυτό, δηλαδή η υποψηφιότητά ναι, σας. Και ψυχολογικά σας λέω, έτσι είναι. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι διεπίστωσα ότι όταν εκπροσωπείς ένα κόμμα το οποίο είναι μικρό, κάτω του 10%, δεν είναι δυνατόν με όρους σοβαρούς να επιδιώξεις να πάρεις το 50% στην περιφέρεια με δεδομένα και κάποιε ιδιαιτερότητε τη περιφέρεια. Μπήκατε σε αυτέ τι σκέψει όμω. Μπήκα σε αυτέ τι σκέψει. Να σα πω την Γιατί αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι υπήρχαν έκανα... πολλοί που σα παρότρινα να το κάνετε. Υπήρχε πολλοί κόσμο ο οποίο με παρότρινε. Διεπί την κατάσταση, Θα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Αλλά δύσκολα θα εξασφάλι... Θέλω να είμαι τίμιο και ειλικρινή. Δύσκολο θα εξασφάλιζε την εκλογή. Και δεν ήθελα να εμπλακώ σε τέτοια περιπέτεια. Ο Δήμο τη Αλεξανδρούπολη. <laughs> σα απε... περνά διάφορα ή όχι. <laughs> όχι, δεν μου πέρασε καθόλου ο Δήμο τη Αλεξανδρούπολη από το μυαλό μου. Δεν μου πέρασε παρά το ότι ήρθε. Ωστόσο, και εκεί. και το όνομά σα εντόνω. Ακούστε έτσι. γιατί πολλοί άνθρωποι το έβλεπαν αυτό. Δεν, ακούστηκε, δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου γιατί δεν μπορούσα να επιστρέψω και να ασχολούμαι πάλι με πολύ απλά θεματάκια. Έχει και σοβαρά θέματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο Δήμο. έχουμε αλλάξει δεδομένα, δεδομένα, δεδομένα κύριε Ντόλιο. Έχει έτσι? και πολύ σοβαρά θέματα και αυτό είναι το θετικό μέρο τη όλη προσπάθεια τη Δημοτική Αρχή. Αλλά έχει και πολύ μεγάλη καθημερινότητα, οι λακκούδε, τα δέσποτα, όλα αυτά. Μου φαίνεται ένα διανόητο ότι μπορούσα να ξανασχοληθώ με αυτά. Τα έχω κάνει εξάλλου. Αλλά πήρατε όμω την απόφαση να κατέβει ω υποψήφιο βουλευτή. Για δύο λόγου. Τιμητική πρόταση από την πλευρά τη κυρία Γεννηματά στο πρόσωπό σα βεβαίω. Τιμητική πρόταση χωρί καμία αμφιβολία. Και θέλω να πω, κυρία Μπατσκάκη, και να το λάβουν υπόψη του οι αυτό και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, ότι έχουμε και κάποιε υποχρεώσει απέναντι σε ένα χώρο. Εγώ πήρα από αυτό το χώρο. Έδωσα κιόλα, αλλά πήρα κιόλα. Έγινα δήμαρχο, νομάρχη, βουλευτή, υπουργό δύο φορέ. Πήρα κιόλα. Εγώ όταν καλούμαστε να συνδράμουμε αυτή την προσπάθεια, δεν μπορούμε να λέμε όχι. Υπ' αυτή την έννοια, είπα ναι. Υπάρχει πιθανότητα να εκλέξουμε βουλευτή. Εάν πάμε το φθινόπωρο, υπάρχει πιθανότητα. Είδαμε, Έχει και. Έχει ο Αν τα νούμερα είναι διψήφια, προφανώ υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα. Υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα. Αλλά πιστέψτε με ότι ο λόγος ο οποίος αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια είναι μόνο από διάθεση προσφοράς σε ένα χώρο ο οποίος είναι χρήσιμος για την πατρίδα, χωρίς καμία εμφιβολία και σε ένα χώρο από τον οποίο εγώ εκτός από αυτά που έδωσα πήρα κιόλα. Ειλικρινή στάση, έντιμη στάση Ειλικρινή και ξεκάθαρη στάση, θα έλεγα. Γι' αυτό κύριε. θα έλεγα κυρία Πασκάκη ότι γι' αυτό και απευθύνθηκα στους νέους. Επειδή λένε όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι κτλ. Εκείνο που θέλω να επισημάνω yeah. με αυτήν μου τη δήλωση είναι ότι ξέρει, υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι συμμετέχουν μόνο από διάθεση προσφορά. Και από την άλλη, βέβαια, επειδή αναφέρεστε στου νέου και καλά κάνετε, πολλέ φορέ το έχουμε πει και εμεί, όχι μόνο τώρα και όλα τα προηγούμενα χρόνια που συζητάμε μαζί, κύριε Υπουργέ, ότι καλό είναι κάποια στιγμή και οι νέοι ενεργά να εμπλακούν με την πολιτική. Γιατί από τον καναπέ και από το σπίτι μα να κρίνουμε. Είναι, ενεργά, ενεργά, ενεργά είναι το πιο εύκολο. Είναι δηλαδή, κάποια είναι στιγμή οι Βαρεθήκαμε ε. τα παλιά πρόσωπα, όλοι οι ίδιοι και ανακυκλώνονται, αλλά από την άλλη, πάλι δεν υπάρχει και προσφορά, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, δείτε η πολιτική με τα έχει γίνει αποθητική. Όλες αυτές, όλες αυτές οι αγοραπολισίες που έγιναν για να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την ψήφα που στη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή πόσο θετικά το προσλαμβάνει ο νέος. Να σας το πω διαφορετικά. Παιδιά τα οποία έχουν πολύ καλές σπουδές. Που διαπρέπουν στην, στον ιδιωτικό τομέα. Σε μεγάλες εταιρείες και τα λοιπά. Είτε στην Ευρώπη είτε στην Ελλάδα. Αυτά τα παιδιά υπάρχει περίπτωση να εγκαταλείψουν την καριέρα τους για να ασχοληθούν με την πολιτική. Ε, όχι. Και άμα yeah. δεν έχουν και κίνητρο σοβαρό. Δεν θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν γιατί δεν έχει η πολιτική αξία. Ή δεν έχουν η πολιτική αξία πλέον. Γιατί γίνονται διάφορες δοσοληψίες, εν είδη παζαριών, συναλλαγών. Παραδείγματο χάρη η ψήφος εμπιστοσύνη που σας μίλησα, για την οποία σας μίλησα στη Βουλή. Τώρα είδαμε την κυρία Κουντουρά να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε την κυρία Παπακόζα να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλος. Έλεος. Λοιπόν. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτά. Τα ίδια φοβάμαι ότι θα συμβούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον Κλεισθένη. Μετά τι εκλογέ. Φοβάμαι ότι έτσι θα συμβούν. Και η γνώμη μου είναι, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου για την τοπική αυτοδιοίκηση και είναι ένα χώρο στον οποίο έχω υπηρετήσει από πολλέ θέσει και από τη θέση του Υπουργού δύο φορέ, εκείνο το οποίο θα έλεγα ότι θα πρέπει να ενταχθεί στην πολιτική αντιπαράθεση το πώ θα αξιοποιήσουν οι νέε δημοτικέ αρχέ τι δυνατότητε που του δίνει ο κλεισθένη, ή να το πω διαφορετικά, πώ μπορούν να εγγυηθούν οι νέε δημοτικέ αρχέ ότι δεν θα μπουν σε συναλλαγέ και δοσοληψίε αμέσω μετά τι δημοτικέ εκλογές. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι σκοπίμω επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κλεισθένη για να μπορεί να υπάρξει στον αυτοδιοικητικό χώρο. Μένει όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη. Μένει να τα δούμε μετά τι εκλογέ. Γιατί πριν τι εκλογέ και όλη αυτή τη χρονική στιγμή, αν θέλετε, κύριε Υπουργέ, συζητάμε για άλλα πράγματα ε, που έχουν να κάνουν φυσικά με τι ε, εκλογέ και με του υποψηφίου. Αλλά κανεί όμω δεν βάζει το ζήτημα όπω το έχετε βάλει εσεί. Με την έννοια ότι πρέπει να δούμε, μάλλον ο κόσμο πρέπει να γνωρίζει πριν πάει στι κάλπε, ποιοι θα συνεργαστούν με ποιου και γιατί έτσι και πώ. Ενώ οι περισσότεροι συζητούν μετά τι ε, εκλογέ θα δούμε τελικά τι θα κάνουμε. αυτό είναι και πολύ έντιμο, ξέρετε. Δεν είναι καθόλου έντιμο. Είναι έντιμο εντελώ ανέντιμο, θα έλεγα. Γι' αυτό έβαλα ένα ζήτημα για το οποίο θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση κατά τη διάρκεια της προεκλογική περίοδου. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υστερεί η, η πολιτική αντιπαράθεση από άποψη επίπεδου, ποιότητα, αν θέλετε και πραγματική ένταση. Εγώ θα ήθελα και. Να υπάρχει έτσι να μια υπάρχει ένταση. Ένταση, ένταση όμω με πολιτική. Με ουσία και με, περιεχόμενο. Με σαφέστατα. Υπόβαθα. Τώρα υπάρχει ένταση, αλλά χωρί περιεχόμενο λοιπόν, και ουσία. με πυροτεχνήματα έτσι. και, με μπαλονάκια. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την επικοινωνία σήμερα. Καλή επιτυχία στην απόφαση την οποία και πήρατε για ακόμα μία φορά. Και βεβαίω εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε μέχρι να δούμε πότε θα πάμε τελικά σε εθνικέ εκλογέ. Αν πάμε τον Οκτώβριο, το φθινόπωρο, τέλο πάντων, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μα. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα το περιθώριο. Νάστε Να είστε τόσο. καλά. Καλό βράδυ. Γεια σα. Στην Εγνατία Οδό τώρα στα τέλη του 2019 και αν φαίνεται πως ε, θα, θα, δοθεί το αποφασιστικό σήμα για τον διαγωνισμό παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, τα πάση εμπόδια στην κατασκευή των σταθμών διοδίων αλλά και η επένδυση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη διατήρηση των χρεώσεων και των απαλλαγών για ορισμένες κατηγορίες πολιτών, ειδικά υπό το βάρος της προεκλογικής περίοδου, έχουν εσπρώξει προ τα πίσω το διαγωνισμό. Για το 2020 μετατίθεται ο διαγωνισμό παραχώρηση τη Εγνατία Οδού σύμφωνα με δηλώσει του εκτελεστικού προέδρου τη ΤΑΙΠΕΔ Άρη Ξενόφου, ο οποίο επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα σύνθετο διαγωνισμό με αρκετέ δυσκολίε, γεγονό που εξηγεί τη χρονική μετάθεση τη προθεσμία κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Με βάση το νέο διάγραμμα, οι δεσμευτικέ προσφορέ αναμένουν το φετινό Οκτώβριο. Πάντω, πρόοδο σημειώνει το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο πεδίο σε μία σειρά από εκκρεμότητε. Μεταξύ άλλων έχουν προωθηθεί θέματα όπω οι μελέτε για την αδειοδότηση των σειρά Τη Εγνατεία Οδού, τα ηλεκτρονικά διόδια, η συμβάση για την κατασκευή των σταθμού διόδων και θέματα προπολογισμού. Μάλιστα, η Γενική Διεύθυνση Κινητικότητα και Μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται σύντομα να παραδώσει την έκθεσή τη για την τιμολογιακή πολιτική των διόδων επί τη Εγνατεία Οδού, θέμα για το οποίο υπήρξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα συναντήσει τελεχών τη με εκπροσώπου του Ελληνικού Υπουργείου Υποδομών. Κατά τον εκτελεστικό, Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται ότι θα υπάρξει πρόσθετο ενδιαφέρον και υψηλότερο τίμημα. Ο κύριο Ξενόφο νοστοποίησε ακόμη ότι ω το τέλο του 2019. Το Ταϊπέδ πρόκειται να διενεργήσει διαγωνισμό για τη δημιουργία στο εξαντλημένο θαλάσσιο κοίτασμα τη Νότια Καβάλα, υπόγεια αποθήκη αερίου, τη μοναδική που θα διαθέτει η Ελλάδα, η οποία κρίνεται ω απολύτω αναγκαία για λόγου ενεργειακή ασφάλεια και ομαλή λειτουργία τη αγορά. Η συγκεκριμένη αποθήκη, όπου θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων αερίου, ακόμη και για 8-9 μήνε, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την τροφοδοσία περιοχών τη Βαλκανική, εφόσον συνδεθεί με το εφιστάμενο και σχεδιαζόμενο σύστημα αγωγών μεταφορά φυσικού αερίου. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Το στρατηγικό σχέδιο των πρώτων, των πρώτων 100 ημερών ξεκινά από τα βασικά και αναγκαία με σκοπό να νιώσουν οι πολίτε ότι κάτι αλλάζει άμεσα και κυρίω στην καθημερινότητά του. Στην κατεύθυνση αυτή, θέτουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα άμεση δράση για τα κατεπήγοντα προβλήματα και βάζουμε τι βάσει για τι μεγάλε αλλαγέ στο μοντέλο ανάπτυξη και λειτουργία του Δήμου Αλεξανδρούπολη. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα αναφέρονται στο πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών που ε, ανακοίνωσε. Πριν από λίγε ώρε, ο επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Ανάσα, ο κύριο Παύλο Μιχαηλίδη και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο, διότι όπω είχαμε πει την προηγούμενη φορά, όταν θα ερχόταν η στιγμή να βγάλει τι 100 πρώτε ημέρε, ο κύριο Μιχαηλίδη θα ήταν εδώ στο στούντιο τη ΑΛΦΑ Τηλεόραση και έτσι ακριβώ έγινε για να πούμε πολλά περισσότερα. Κύριε Μιχαηλίδη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, κυρία Πασκάλου. Σα ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μα σήμερα. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και νομίζω ήταν μια υπόσχεση εδώ στο στούντιο. Και οι υποσχέσει πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να τηρούνται και από την αντιπολίτευση. Από όλου μα. Πλέον, πλέον από την ασφαλή θέση τη κριτική περνάμε στη θέση του να δεχόμαστε κριτική. Άρα δίνουμε στου δημότε ποιε είναι οι προγραμματικέ μα δηλώσει για το πρώτο χρονικό διάστημα τη διοίκηση. Και γι' αυτό θα κρυθούμε και είμαστε εδώ πέρα να δεχθούμε την κριτική. Τι διορθώσει, τι διαπιστώσει, μια δημόσια διαβούλευση. Και όπως είδατε ένα πρόγραμμα πάρα πολύ λεπτομερές, θα έλεγα περισσότερο λεπτομερές. Με ενδιαφέρουσες από προτάσεις ότι, μέσα. Με ενδιαφέρουσες προτάσεις, χωρίς μεγάλο κόστος, αλλά να δείξουμε στους δημότες ότι κάτι αλλάζει. Δεν ξέρω όμω κατά πόσο, κύριε Μιχαηλίδη, μια και τα λέμε όλα, θα μπορούσαν όλε αυτέ οι προτάσει να εφαρμοστούν, να υλοποιηθούν τουλάχιστον μέσα στι πρώτε 100 μέρε. <Στο> γιατί <Στο> ε, οι προτάσει, όπω είπατε, αυτέ ναι, είναι ρεαλιστικέ μπορούν να α, α, πραγματοποιηθούν. Αλλά δεν ξέρω αν φτάνει ο χρονικό προσδιορισμό των 100 ημερών. Δηλαδή, α πούμε, εγώ έχω τώρα σημειώσει μερικά μόνο, γιατί είναι πολλά περισσότερα αυτά που λέτε μέσα στο πρόγραμμα το οποίο και δημοσιοποιήσατε. Α πούμε, για παράδειγμα, αναφέρεστε στι δομέ του Δήμου. Πώ αυτέ μπορούν να αλλάξουν, να αλλάξουν στο καλύτερο φυσικά, σε σχέση πάντα με την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και λειτουργικότητα εσωτερικά ε, μέσα, του, μέσα στο Δήμο. Για παράδειγμα, μιλάτε για μια δημοκρατική λειτουργία, λε και αφήνεται μια αιχμή ότι αυτή την ώρα δεν λειτουργεί δημοκρατικά ο Δήμο, οι υπηρεσίε του Δήμου. Να ξεκινήσω από αυτό. Να σα απαντήσω. Λέτε ότι είναι πάρα πολλά για να γίνουν όλα αυτά τι πρώτε 100 μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι αυτό έργο ενό ανθρώπου, του Δημάρχου αλλά θα είναι ένα έργο των συνεργατών του, των αντιδημάρχων και υπάρχει και ένας δήμος, ένας οργανισμός με εκατοντάδες εργαζόμενους. Τον οποίο όμως θέλετε να αλλάξετε, να κάνετε κάποιε κάποιες διαφοροποιήσει, οποίον... σημαντικές διαφοροποίησεις Φυσικά. κύριε Μιχαηλίδη. Φυσικά, ε, το ίδιο είχε κάνει και ο Βαγγέλης Ολαμπάκης στην αρχή της θητείας του. Είναι γεγονός ότι όταν έχουμε αλλαγή α, στη διοίκηση του Δήμου και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είναι επιπευλημένο και αναγκαίο αυτό, Όλο το προσωπικό ανασκουμπώνεται προσπαθούν να δείξουν ένα καινούριο και πρόσωπο λέτε. και αξιολογείται. Πανακαθορισμός αρμοδιοτήτων γράφουμε μέσα και μάλιστα με αξιοκρατικά κριτήρια. Θα συζητήσουμε με τους προϊσταμένους, με τους διευθυντές των τμήματων, θα ορίσουμε νέα πρόσωπα και ιδιαίτερη έμφαση σαφώς θα δοθεί από όλο το προσωπικό στην καθαριότητα. Εκεί πέρα χρειάζονται μεγάλες δομικές αλλαγές Υλικοτεχνική υποδομή και προσλήψει προσωπικού. Αυτά όλα δεν μπορούν να γίνουν σε τρει μήνε, αλλά το να ξεκινήσουμε από το αμαξοστάσιο και να μπει μια τάξη Ή εκεί πέρα σε μια, σε μια χαοτική κατάσταση που είναι σήμερα και ανάγκασε του εργαζομένου να καλέσουν τον προσφάτω, τον γραμματέα τη Ομοσπονδία. Ε, αυτά τα πράγματα την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουν όπω ακριβώ τα λέμε. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει ένα ο οποίο θέλει να διοικήσει σωστά είναι να εκμεταλλευτεί αυτού του εκατοντάδε ε, διοικητικού υπαλλήλου, οι οποίοι ο καθένα από το πόστο του το γραφείο μελετών. Για παράδειγμα, λέμε μέσα θα ξεκινήσουμε μελέτε όπω έκανε ο κύριο Λαμπάκη. Η δική μα ιεράρχηση είναι πολλοδόμηση των αποθηκών τη ΚΙΔΕΠ. Δεύτερο, η ιεράρχηση να, γίνει μια, να ξεκινήσει η μελέτη για την ανακατασκευή του φώτη κοσμά. Να ξεκινήσει η μελέτη για την ανακατασκευή του δημοτικού μα θεάτρου. Γι' αυτό ρωτώ, όλα αυτά μέσα σε 100 μέρε μπορούν να γίνουν. Ναι, ναι γιατί, γιατί, οι τεχνικέ υπηρεσίε περιμένουν με ποιε μελέτε θα ασχοληθούν με τη νέα διοίκηση. Εννέα χρόνια ο κύριο Λαμπάκη δεν έχει πει κάτι για το δημοτικό θέατρο, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά του την ανακαίνιση ενό αναγκαίου χώρου πολιτισμού που είναι η εικόνα. Μάλιστα. Ο καθρέφτη του Δήμου. Επιτρέψτε μας. μου, πριν πάμε ε, τώρα στα έργα και στι παρεμβάσει, έχετε μερικέ προτάσει πολύ ριζοσπαστικέ. Επιμένω στη δομή. Να του... κλείσω λίγο για να μην αφήσουμε την ερώτηση παρακαλώ. για το, αυτό που είπατε για την δημοκρατικότητα Εδώ, του Δημοτικού μα Συμβουλίου. Ήθελα να επανέλθω. ναι. Α, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μορφή αυτή τη στιγμή. Εγώ θα πω ότι έτσι όπω ήταν σήμερα το, το αυτοδικητικό περιβάλλον και το ότι υπήρχε ένα δήμαρχο με απόλυτη πλειοψηφία αυτό εκ των πραγμάτων δεν δημιουργούσε δημοκρατικέ διαδικασίε. Είδατε οι ίδιοι συνεργάτε του Δημάρχου, συμβουλή του, που σήμερα φύγανε, είπαν ότι δεν λειτουργούσαν δημοκρατικά γιατί οι αποφάσει παίρνονταν περνο, μόνο από τον Δήμαρχο. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι, όποιο και ε, θα βρεθεί στην καρέκλα του Δημάρχου, που εμεί λέμε ότι τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο θα είμαστε η αυριανή ε, Δημοτική Αρχή. Δεν θα έχουμε την πλειοψηφία. Άρα εκ των πραγμάτων θα λειτουργήσει ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου. Και οι 41 Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μεταφέρουν την φωνή των συλλόγων, των δημοτών, αυτούς που τους ψηφίσανε, αλλά και αυτούς που θα τους πλησιάζουν στην πορεία, για να παίρνουμε συλλογικά αποφάσεις. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, και από την φύση της δικής μου, της ε, κοσμοθεωρίας, αλλά και της διάθεσης, ε, θα λειτουργήσουμε με διαδικασίες άμεση δημοκρατία. Είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίζει με συνοπτικέ διαδικασίε και να ξεμπερδεύει. Θα ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο, όχι για κάποιον άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα από τα σημερινά. Καλύτερα λοιπόν αποτελέσματα με τη συγκρότηση ομάδα εσωτερικού ελέγχου. Και αυτό φυσικά. Τα οικονομικά μα είναι πολύ σημαντικά. Ο γραμματέα του Δήμου είναι μια, ο ειδικό γραμματέα, μια εξαιρετικά Σύνθετη και σπουδαία θέση σήμερα βλέπουμε ότι ο γραμματέας του Δήμου δεν ασκεί τις αρμοδιότητες που πρέπει υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα υπάρχουν ε, λέμε μια έξυπνη πόλη δεν μπορεί μόνος ο δήμαρχος να τρέξει αυτό που λέμε μια έξυπνη πόλη θέλει εξειδικευμένου συνεργάτες ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ε, διαβάζουν αποφάσεις προγράμματα να είναι μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε διότι Είμαστε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο κάθε Δήμο προσπαθεί να κερδίσει όσο δυνατόν περισσότερα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να, όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε χρειάζονται χρήματα. Και εδώ, αν θέλετε, Οπότε είναι... θα υπάρχει ένα γενικό γραμματέα που θα επιλαμβάνεται αυτών των υποθέσεων Και αυτό θα είναι από του βασικού συνεργάτε. Η επιλογή λοιπόν του ειδικού γραμματέα θα είναι εξίσου σημαντική με αυτή των αντιδημάρχων. Και για του αντιδημάρχου είδατε διορθωτικέ αλλαγέ. Θα έρθω και σε αυτό το κομμάτι. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου, θα παραμείνω στην ώρα του Δημάρχου. Στην, Άλλη μία πρόταση την οποία δημάρχου. κάνετε. Αλλά, επί τη ουσία τώρα θα μου πείτε, και τώρα υπάρχει η ώρα του Δημάρχου με μία έννοια. Δηλαδή, ο πολίτη μπορεί να πάει στον Δήμαρχο, να τον δει από κοντά, να συζητήσουν, να γίνει μια καταγραφή του προβλήματο. Εσεί όμω το πάτε ένα βήμα παραπέρα. Λέτε, κάθε έξι μήνε θα γίνεται μια ειδική συνεδρίαση για να απαντά ο Δήμαρχο στα προβλήματα και τα ζητήματα των πολιτών. Το πάνω να σα πω την αλήθεια. Το πάω πονηρά σκεπτόμενο. Όταν δεν θα έχει την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ποιου θα θέλει συμμάχου, του δημότε. Έτω ώστε να μην μπορεί κανεί από την αντιπολίτευση να πάει ε, στήρα αντιπολιτευτικά στο τι θέλουν οι δημότε. Άρα θα ακούσουμε του δημότε. Ε, πολύ συγκεκριμένο θέμα. αν θα ανοίξουμε ή όχι την οδό Κύπρου. Όλοι οι φορεί, ακόμα και σήμερα, αυτό μου λένε καθημερινά, ότι πρέπει να επανεξετάσουμε το να δοθεί η κυκλοφορία για το λιμάνι από την οδό Κύπρου. Θα, θα το δώσουμε, θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το γράφουμε μέσα στα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια. Είναι πάρα πολύ βασικό θέμα. Άρα λοιπόν, όλε οι παρατάξει και οι 41 Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να αναλάβουν την απόφαση το τι πρέπει να γίνει. Θα γίνει ένα διάλογο και νομίζω ότι και ο Κλειστένη δίνει τη δυνατότητα να μην χάνουμε χρόνο στα Δημοτικά Συμβούλια όπω σήμερα. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει και ένα άλλο περιβάλλον αυτοδιοικητικό για θέματα διαγραφέ προστήμων, ανούσια ζητήματα που τρώνε πάρα πολύ χρόνο. Να γίνονται δημοτικά συμβούλια τέτοια που να φέρουν και τον κόσμο να μα παρακολουθήσει. Εμεί αυτό θέλουμε. Έτω ε, ώστε οι αποφάσει οι οποίε θα λαμβάνονται θα έχουν τη συνένεση τη τοπική κοινωνία τόσο ώστε να μην έρθει κανείς εκ των υστέρων και να πει γιατί έγινε αυτό και δεν το αντιληφθήκαμε. Αυτό είναι μέσα στους σκοπούς μας, είναι αυτό κάτι το οποίο δεν κοστίζει, είναι μια διαθροντική αλλαγή όπου μας βοηθάει ιδιαίτερα και το μπορεί να μην κοστίζει, κύριε Μιχαηλίδη, αλλά σίγουρα όμω για να το καταφέρει κάποιο δήμαρχο αυτό ε, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Χρειάζεται να πείσει τον κόσμο, του πολίτε να συμμετάσχουν ενεργά, ε, να φουγκραστούν από κοντά τα ζητήματα του Δήμου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στίχημα είναι... το οποίο έχει χαθεί σε κάθε επίπεδο. Αν θέλετε, πολιτική διαβάθμιση. Είναι το στίχημα το οποίο προσπαθούμε θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Ε, νομίζω ίσως έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, στις 18 του μηνός, σε λίγες ημέρες, πηγαίνω στα Τρίκαλα. Θα συναντήσω τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Παπαστεργίου, να δούμε τι είναι αυτό που καταφέρνουν αυτοί και δεν μπορούμε εμείς. Και δεν λέω σε αυτά που έχουν κάνει Το ότι από τους περισσότερου αλλά... δήμου τη χώρας μα, Ακούω συνέχεια για τον ε, δήμαρχο Τρικάλων τον δήμαρχο Τρικαίων Δηλαδή ε, πραγματικά ε, Είναι μια ευκαιρία αυτός, λοιπόν έχει κάνει Πάρα πολλά και σημαντικά Το έτσι. σημαντικότερο ξέρετε ποιο είναι Ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη των δημοτών Και μετά έσπασε αυγά διότι αν δεν πείσει του δημότε ότι αυτό που κάνει ε, είναι Γιατί σωστό. Μιλάμε για να δούμε με βραβεύσει, με διακρίσεις, Ακρίβως. Δεν είναι Γι' αυτό στα θα τον λόγια. συναντήσω και θα κάνουμε νομίζω να μας μια πολύ ουσιαστική συζήτηση και ενημέρωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρου, ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή που θα έχετε με τον συγκεκριμένο Δήμαρχο. Θα το καταγράψουμε και το αποτέλεσμα αυτή τη συνάντηση, κύριε Μιχαλίδη. για να δούμε τι θα Θα δώσουμε και δελτίο τύπου. Τώρα, πάμε στο κομμάτι τη καθαριότητα που σα διέκοψα πριν. Καθαρίζουμε το Δήμο μα. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτή είναι η επιχείρηση που θα βάλετε μπροστά. Καταγραφή τη υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα τη καθαριότητα με το αμαξοστάσιο, όπω είπατε, τι ακριβώ εκεί γίνεται. Και ορισμό αρμοδιοτήτων. Ναι. Ε... Ένα απλό παράδειγμα. Οι οδηγοί να έχουν ένα βιβλίο και να καταγράφουν τα προβλήματα των οχημάτων. Ε, Υπάρχουν... Τώρα δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και νομίζω οι ίδιοι εργαζόμενοι τα έχουν καταγγείλει πολλές φορές. Δεν, ε, έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι παροπλισμένα και δεν γνωρίζουμε αν πηγαίνουν για απόσυρση, αν μπορούν να επισκευαστούν. Χρειαζόμαστε νέα απορριμματοφόρα. Κάθε χρόνο να βάλουμε ένα πρόγραμμα να παίρνουμε και ένα απορριμματοφόρο. Και αυτέ, ξέρετε, είναι δαπάνε, τι οποίε τι πληρώνουν οι δημότε μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη, μέσα από του λογαριασμού τη ΔΕΗ. Τα πληρώνουν οι δημότε. Άρα πρέπει και οφείλουμε να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία που η καθαριότητα νομίζω κανεί δεν θα έχει αντίρρηση. Το να κάνουμε προσλήψει. Βλέπουμε στην Καβάλα 80 προσλήψει, 20 εμεί σε πανεφερή, σε γειτονικού Δήμου τι προσλήψει γίνονται. Και η στόχευση είναι ότι εμεί θέλουμε η καθαριότητα να παραμείνει ε, με δημόσιο χαρακτήρα. Να μην Όχι δοθεί σε ιδιότητα. Τουλάχιστον η καθαριότητα θα πρέπει να μείνει ε, στου εργαζόμενου, οι οποίοι πιστεύω ότι κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, αλλά θέλουν μέσα, δεν φτάνουν. Μέσα, θέλουν, δεν φτάνουν φυσικά και δεν μπορούν με τα, με τα οκτά μήνα με αυτή την λογική να παραχθεί έργο. Με μόνιμο προσωπικό, λέτε κύριε Πρόεδρε. μόνιμο Μαχαλήδη. προσωπικό, ε, τα οικονομικά του Δήμου το επιτρέπουν οι δημότες το πληρώνουν στα ανταποδοτικά τους, ε, οφείλουμε να το εφαρμόσουμε, δεν θα κάνουμε ε, κάτι το οποίο ε, είναι πρωτοποριακό, γίνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τα πεζοδρόμια στους πεζούς λέτε. Τα πεζοδρόμια στους πεζούς, ναι. Αυτό... Τώρα δεν είναι. Ε, όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή τα πεζοδρόμια στους πεζούς. Ε, Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται μια συμφωνία με τους επιχειρηματίε, επιχειρηματίες, φινένες. με τους καταστηματάρχες. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε, είναι η βαριά μα βιομηχανία. Χιλιάδε εργαζόμενοι σε εκατοντάδε επιχειρήσει εστίαση και ψυχαγωγίε. Ε, αφήνουν λεφτά. Και ο Δήμο εισπράττει χρήματα από αυτού του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη, α, δεν πρέπει αυτό να, να φτάσουμε από αυτό στην άλλη άκρη και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν του κοινόχρηστου χώρου, τα πεζοδρόμια, άτομα με αναπηρία, α, άτομα τα οποία έχουν, είναι ηλικιωμένοι, έχουν κινητικά προβλήματα. Πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό. Γι' αυτό και στα τρίκαλα το καταφέρανε. Είναι πολύ σημαντικό να είναι μια ανθρώπινη πόλη προσαρμοσμένη στου δημότε, αλλά είναι και τι εικόνα δίνει στου επισκέπτε, στου ταξιδιώτε. Η οθέτηση κινήτρων για τη συμμετοχή των πολίτων στη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό πώ θα γίνει αλήθεια. Ε, κοιτάξτε, το θέμα των απορριμμάτων είναι λίγο σύνθετο. Το διαχειρίζεται η διαχειριστική αρχή τη περιφέρεια, η Διαμάθ. Περιμένουμε τα εθνικά σχέδια διαχείριση απορριμμάτων. Εμεί οι πολίτε πώ μπορούμε να συμβάλλουμε, αν δεν καταλάβουμε ότι η καθαριότητα είναι το παν. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μέτρα και να πάρουμε, ε, ό,τι κίνητρα και αν δώσει ο κάθε δήμαρχο, αν εμεί οι δεν μπούμε σε μια διαδικασία ε, σύνεση και λογική, δεν ξέρω τελικά τι μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη. Ναι, θα ξεκινήσουμε από την παροχή. Ακόμη και πρόστιμα, γιατί λέτε ο Ριπέντε πληρώνει. Φυσικά, φυσικά. Σήμερα το έχουμε πει πολλέ φορέ, δεν υπάρχουν στου κωδικού πρόστιμα, ενώ υπάρχουν για τη στάθμευση. Σε υπερβολικό βαθμό, θα έλεγα, δεν υπάρχουν ε, για αυτού οι οποίοι αφήνουν τα σκουπίδια του έξω από του κάδου ή ρηπαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Ε, αυτό όμω για να συμβεί θα πρέπει πρώτα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Δεν πα κατευθείαν να τιμωρήσει κάποιον. Πα να του βάλει ένα πλαίσιο, να τον πει ότι κάτι αλλάζει και μετά αυτό ο οποίο θα έχει την παραβατικότητα θα καταλάβει από μόνο του ότι έκανε λάθο και δεν θα το επαναλάβει. Ξαναλέω, όλο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 100 μέρε, ειδικά αυτό το κομμάτι. Ε, ότι αλλάζει πραγματικά ε, η σελίδα ο Δήμο και ότι αλλάζει η νοοτροπία, και το πρώτο παράδειγμα πρέπει να το δώσουμε εμεί οι θεσμικοί. Είναι πολύ σημαντικό. Καλά ε, και άλλα παραδείγματα αναφέρετε, όπω για το χώρο στάθμευση μπροστά στο Δημαρχείο. Αυτό, <laughs> αυτό, ήθελα να πω, ότι δεν ναι, μπορεί να ζητά από του δημότε. Το κάνει σήμερα ο κύριο Λαμπάκη να αφήνουν τα αυτοκίνητά του στο φόντι κοσμά και να πηγαίνουν με τα πόδια στι δουλειέ του, στι υπηρεσίε του, στα δικαστήρια. Να δώσουν λέτε, το παράδειγμα πρώτα οι άνθρωποι δώσεις, του δήμου, Για ποιο έτσι. λόγο να αφήνουμε τα υπηρεσιακά μα αυτοκίνητα ε, μπροστά από το χώρο τη Δημαρχία όταν οι ίδιοι οι οι οδηγοί των τουριστικών λοφορείων, η ταξιδιωτικοί πράκτορε λένε είναι δυνατόν, είμαστε η μοναδική πόλη που δεν έχουμε στο κέντρο ε, του πολεοδομικού συγκροτήματο ένα χώρο να σταθμεύσει ένα τουριστικό λοφορείο. Να κατέβουν οι επισκέπτε, ε, να ψωνίσουν από την αγορά, να επισκεφτούν το κεντρικό Μάλιστα. σημείο τη πόλη. Προσπαθώ να τρέξω λίγο τη συζήτηση γιατί έχει περάσει ο χρόνο, γιατί έχετε και άλλε προτάσει πολύ ενδιαφέρουσε. Ωστόσο, επιτρέψτε μου λίγο να σταθώ σε αυτό που λέτε για την επανεξέταση μελετών, όπω για παράδειγμα το κλειστό γυμναστήριο ή την επανεξέταση των τεχνικών δεδομένων του LNG. Αυτό πώ μπορεί να γίνει πια. Πάντοτε, για το κλειστό γυμναστήριο που υποτίθεται ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία ναι. σύμφωνα με τα λεγόμενα τη Δημοτική Αρχή. Μην περιμένουμε την ολοκλήρωση τη μελέτη από μέρα σε μέρα για την κατάθεση του αρμόδιο Υπουργείο για να πάρουμε τα χρήματα. Και για το LNG είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο το Δήμο, όπω ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι οι τη κρατών. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά η κάθε Δημοτική Αρχή συνεχίζει το έργο τη προηγούμενη, όπω έκανε και ο κύριο Λαμπάκη με τα έργα του Γιώργου του Αλεξανδρίου. Το κολυμβητήριο ήταν ένα έργο που ξεκίνησε επί δημαρχίας, α, του Γιώργου του Αλεξανδρή. Α, η, τα σχολεία τώρα στο ΚΕΓΕ μελέτη επί του Γιώργου του Αλεξανδρή. Εμείς αυτή τη στιγμή, έχουμε δύο ζητήματα α, από τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή θα ξεκινήσουν από την δημοτική αρχή. Από το 2016, όταν βρέθηκε η χρηματοδότηση α, από την περιφέρεια με πρωτοβουλία του αείμνησου του Γιώργου του Παυλίδη, α, ο Δήμος ήταν απορροετοίμαστο από μελέτη θα κλείσουμε τρία χρόνια και αυτή η μελέτη ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Γι' αυτό λέμε, εγώ επικοινωνώ με τις τεχνικές υπηρεσίες... Φτάσαν σε ένα σημείο. Τώρα βρέθηκε κάποιο ιδιώτη να την ολοκληρώσει. Έχουμε πολλέ επιφυλάξει με αυτή τη μελέτη. Θα πρέπει να την επανεξετάσουμε. Αν όμω κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, μπορεί μετά αυτή να, επανεξτα... να... να ξαναγίνει από την αρχή. Αν έχει πάρει ή... το δρόμο τη, όπω και με το κτέλ, εμεί δεν θα έρθουμε να αλλάξουμε κάτι. Μάλιστα. Αν είναι σωστή η μελέτη, είναι όριμη και υπάρχει και χρηματοδότηση γιατί να μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε να... μια συμπληρωματική χρηματοδότηση από τον. Το ίδιο εσύ και για το LNG που ήταν να ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. LNG, βλέπουμε τι γίνεται για εδώ. Το για ένα άλλο έργο, έτσι. Για το LNG, κοιτάξτε. Ε, υπάρχουν εδώ πέρα κάποιε τεχνικέ λεπτομέρειε οι οποίε θα πρέπει να επανεξεταστούν. Και δεν είναι λεπτομέρειε οι οποίε βγάλαμε από το μυαλό μα, είναι οι Αναφέρεστε και στα μέτρα ασφάλειας, ασφάλεια έτσι του έργου. Στο, στο έργο, κλειστό κύκλωμα. Είναι κάτι το οποίο το είχε υποσχεθεί η εταιρεία ότι θα κάνει αυτό το εργοστάσιο που θα Αλλάζει το αέριο από υγρή μορφή σε αέρια μορφή. Αυτή η αεροποίηση γίνεται μέσα από μία μέθοδο όπου θα χρησιμοποιεί εκατομμύρια τόνους θαλασσινού νερού. Αυτό λέγεται ένα υβριδικό σύστημα. Το αναφέρω τον τεχνικό όλο γιατί πολλέ φορέ τον ακούνε οι δημότες. Αυτό εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε και να πάμε στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα έχει την έννοια ότι δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό, αλλά το ίδιο το φυσικό αέριο μπορεί να κοστίζει περισσότερο για τι εταιρείε, τα κέρδη είναι τεράστια και εμεί χαιρετίζουμε του επενδυτέ εδώ πέρα. Είναι ένα έργο εθνική σημασία. Πλην όμω το είχαν υποσχεθεί το 2012, δεν το τηρήσανε στην πορεία όταν βγήκαν οι μελέτε περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, δεν το ζήτησε και δεν το απέτησε ο, ο Βαγγέλη Ολαμπάκη περιέργω κατά την άποψή μας και ερχόμαστε σήμερα και λέμε ότι αυτό θα καθίσουμε στο τραπέζι γιατί θα επανεξεταστούν και οι περιβαλλοντολογικοί όροι εκ των πραγμάτων. Έχει, ε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Αλλά και τα μέτρα ασφάλειας ατυχημάτων από ό,τι καταλαβαίνω. Και τα μέτρα ασφάλειας αλλά και τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Μάλιστα. Δεν μπορεί για ένα τόσο μεγάλο έργο εκατομμυρίων ε, 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 κερδών ε, η τοπική κοινωνία να αρκεστεί μόνο σε 70 θέσεις εργασίας. Για το τέλο, κρατάω το καλύτερο. Στήριξη Παναγιά κοσμοσότηρά. Θέλω να ακούσω πολύ γρήγορα την άποψή σα. Ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλλετε με κάποιο τρόπο στο αίτημα προ ικανοποίηση των δημοτών στι σφαίρε και στο τυχερό. Δηλαδή, θέλω να πω, Θέλετε να διώξετε τι σφαίρε από πάνω σα, κύριε Μιχαηλίδη. Όχι, το αντίθετο. Είναι όμω ε, δεδομένο ότι όποια και είναι η επόμενη κυβέρνηση θα ανοίξει το χωροταξικό. Διότι θα χρειαστεί... Και η κυβέρνηση τωρινή έλεγε αλλά είδαμε πως το άνοιξε και τι έγινε τελικά. Νομοτελειακά θα ανοίξει το χωρό ταξικό. Υπάρχει ένα αίτημα των κατοίκων της περιφέρειας των Φερών, της Δημοτικής Ενότητας, οι οποίοι δικαίω αισθάνονται παραμελημένοι, διότι ξέρετε είχαν έναν πολύ Εσείς όμως καλό έχετε προτάσεις δήμο. για τις σφαίρες, στοχευμένες, για αυτό έχουμε, το λέω. Έχουμε προτάσεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τους ε, μεταπίσουμε, στηρίζουμε αυτό το αίτημα, αλλά εμείς το στηρίζουμε και για έναν άλλο λόγο, ότι είναι μια περιοχή που βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Θα μπορούσε πραγματικά ένας νέος δήμος, ε, σε συνένωση πιθανόν με τον, ε, με το τυχερό, ε, να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα ε, κάτω από την ομπρέλα της μια ε, μιας πόλης όπως είναι η Αλεξανδρούπολη. Είστε Παρόλα ο από που παίρνει θέση ξεκάθαρη και σαφή. Στηρίζουμε αυτό το αίτημα, πλην όμω να το κλείσουμε με τη Δημοτική Ενότητα των Φερών, ίσως και μια κουβέντα για τη Δημοτική Ενότητα της Τρεανόπολης, ε, θα επαναφέρουμε στην πόλη των Φερών μια διεύθυνση. Δικαιούται, δικαιούνται οι φέρες μια διεύθυνση. Αυτή θα είναι η διεύθυνση τοπικής ανάπτυξης, την οποία την κατήργησε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Θα είναι η διεύθυνση, Μαι. η οποία θα, θα, φτιάξει και τον κανονισμό λειτουργίας για το πώς θα, θα λειτουργήσει το Δημοτικό ε, Σφαγείο. Για την Τραϊανούπολη, το είπαμε πολύ ξεκάθαρα, ο αντιδήμαρχος θα είναι σκέτο δεν θα είναι ενέργεια. Θα ασχοληθεί με την, την καθημερινότητα, καθημερινότητα, με τον μάλιστα. πρωτογενή τομέα, με τα έργα υποδοχή. Λοιπόν, αυτά νομίζω είχαμε αρκετά ικανό χρόνο. Είχαμε τα περισσότερα, τουλάχιστον στο πρόγραμμα των πρώτων 100, -100 ημερών. Σα ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μιχαηλίδη, για την παρουσία σα σήμερα. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια την οποία και κάνετε, και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σημείο αυτό κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωσή σας από την άλφα τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.